Αδικοχαμένη βαλίτσα. Ήταν μια ή άλλη σήμερα και η οικογένεια Παραπίπα θέλει να πάει διακοπές σύνδεσμο. Από την πολύ πολυλογία της όμως έφυγε η βαλίτσα από το καπό. Αυτή όμως βρέθηκε στο πεδότοπο Βαγγελί Πάρκ. Η κυρία Μπάνε ήθελε να δει τα νύψια της να παίζουν στο πεδότοπο και έπιασε τη μυστηριώδη βαλίτσα. Πηγαίνει στο αυτοκίνητό της. Την ερευνεί και τι να δει, μια υπογραφή του πατέρα της οικογένειας. Αμέσως βγαίνει από το αυτοκίνητο και παίρνει το δρόμο με τα πόδια στον πεδότοπο που ήταν ακριβώς μπροστά της. Τα ανάγωγα ψάρια που ήταν σε βαλίτσα βγαίνουν και ακολουθούν την κυρία. Η κυρία κάθεται στο τραπέζι που είναι η μαμά των ανιψιών της. Τα ψάρια μεταφέρουν τη βαλίτσα και μπαίνουν στην πισίνα από κοινού και την βαλίτσα. Τα ψάρια προκαλούν πανικό και τα ρετικά ποράντα προσπαθούν να τρυπήσουν τα αυτοκινητάκια. Κατόπιν μια ταραντούλα μπήκε μέσα στην πισίνα. Ο Χάρης τρόμαξε και γκάζωσε. Ένα γκρόφις που το όνομά του είναι Κυπάρισος έφαγε την ταραντούλα και κορόιδεψε την ταπεινή γάτα του πεδότοπου. Εμείς ερχόμαστε στο Βαγγελί Πάρκ και ο Μίτσος βλέπει την αναστάτωση και μπαίνει μέσα για να νικήσει τα ανόητα ψάρια. Ο Μίτσος πάνω στο αυτοκίνητάκι του τα ρίχνει ψωμί και μια μεγάλη μπάλα τη ρίχνει πάνω στη βάλτσα και η πισίνα γέμισε με εντελώς ανάγωγα ψαράκια. Ο Λίπος και ο Σούρπος τσακώθηκαν από την κουπία η οποία τους πέταξε στον Μίτσο και αυτός πάλι στην κουπία. Όμως ο πονηρός Μίλου αναποδογυρίζει το αυτοκίνητάκι του Μίτσου. Ο Μίτσος τσακώνει τον Στούριτ και με φόρα τον εκτοξεύει πάνω στο κεφάλι της νονάς. Καθώς έκανα μια βουτιέδα τον Λίμπο και τον Σούρπο κάπως ταλαιπωρημένους, αλλά πήρε μαγικό αυλί και τους έκανε όπως ήταν πριν. Ο Μιλού παίρνει το πλοίο του και ρίχνει μπάλες ραδιού στο αυτοκινητάκι του Μίλου.